Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Καλά, είμαι εσύ. Νομίζω ότι έχουμε πάει όλες τις πρώτες φράσεις να είναι κάθε φορά ίδιες πλέον. Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε. Θέλω κάποια στιγμή να συγκρίνουμε το φάσμα, ρε παιδί μου. Πόσο κοντά είναι σε χρονισμό, ότι. Να βάλουμε ένα στάτο. Το γεια σου, Πάρη, γεια σου, Αντώνη. Στο 95th percentile. Πώς λέγεται? Percentile. Είναι ξέρω εγώ ένα δευτερόλεπτο ή κάτι τέτοιο. Άρα να είναι όλο, ρε παιδί μου, ότι. Ναι. Είμαστε consistent, έχουμε branding. Και ότι έχουμε και τεχνική, ρε παιδί μου, να το κάνουμε. Δεν είναι automated. Καταρχάς, πόσες πρόβες έχουμε κάνει, πόσες πρόβες κάνουμε πριν από κάθε επεισόδιο για να βρει καλά το γεια σου, Πάρη, γεια σου, Αντώνη. Να σου πω κάτι. Καταρχάς, καμία δεν χρειάζεται, είναι κορυφή. Πόσες φορές μας ρωτάνε όλοι, παιδιά, το προβάρετε το επεισόδιο, το έχετε. Νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρο κατά τα κάτω ότι είναι freestyle. Είναι freestyle βασικά. Γιατί. Για δύο βασικούς λόγους. Mm. Πρώτον, για να είναι αφόρμητο. Σωστά. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε παρά έξω. Και ο λόγος που βλέπουμε παρά έξω είναι γιατί είμαστε τεμπέλιδες. Γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Όχι, νομίζω ότι αυτό το αφόρμητο, ρε παιδί μου, είναι και αυτό που θέλαμε να βγάλουμε. Δεν είναι... Ναι. Από την αρχή αυτό είναι το concept. Και είναι, ξέρεις, το classic. Έρχεται κάποιος να κάνει το επεισόδιο και λέει, παιδιά, τι θα πείτε, τι θα πούμε σήμερα. We don't know, εντάξει. Ναι. Κάποιος έχει σκεφτεί κάτι κάθε φορά, δηλαδή σήμερα κάποιος. Κάτι με ψήλο απασχολεί. Σε απασχολεί. Άκου να δεις, εγώ αφήσαμε λίγο στη μέση ένα μεγάλο κεφάλαιο στην προηγούμενη κουβέντα, ναι. Το οποίο έλεγα αν ήθελε να το ξαναπιάναμε, το κομμάτι του hiring γενικά. Okay. Δηλαδή, επειδή την προηγούμενη φορά πιάσαμε λίγο το θέμα επιστροφή στο γραφείο, remote, εμπιστοσύνη στον υπάλληλο και έπεσε μια κουβέντα γύρω από το hiring, μικρή. Μικρή δεν τη λες ποτέ. Πρόσεχε, μικρή είναι ο τίτλος. Αλλά η κουβέντα δεν είναι. Είναι σαν το ακροτήρι της καλής ελπίδας. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, το ακροτήρι της καλής ελπίδας είναι νομίζω κάπου στην Νότια Αφρική κάτω. Okay. Το οποίο λέγεται ακροτήρι της καλής ελπίδας, αλλά γίνεται το χαμός από καιρό εκεί κάτω. Είναι euphemism. Έτσι είναι και η μικρή κουβέντα. Λέμε ότι είναι μικρή κουβέντα, αλλά κρατάει ένα μόνο όρο. Δεν είναι euphemism αυτό, σου λέει, ρε παιδί μου. Άμα είσαι ελπίδα ότι μπορεί να. Πα εκεί. Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω. Λοιπόν, μ' αρέσει γιατί. Είχα και εγώ ένα κοντινό θέμα, δεν ξέρω αν θα πάμε προς τα εκεί, αλλά ξεκινήσαμε. Εντάξει, θα το εξερευνήσουμε. Τέλεια, για πες. Ωραία. Βασικά, προτιμώ να μου πεις εσύ, επειδή νομίζω ήσουν και σε τέτοιες διαδικασίες τελευταία, είχες μιλήσει με κάποιο κόσμο, νομίζω, στο eFood, ήταν να πάρετε κάποια άτομα, δεν ξέρω τι. Αλλά έχεις μπει, νομίζω, λίγο σε αυτή τη διαδικασία. Ή... Ναι, έχουμε. Βασικά, μεγαλώσαμε λίγο την ομάδα του eFood, την ομάδα που είμαι και εγώ, τέλος πάντων, εκεί. Ναι. Πήραμε κάποια καινούργια άτομα, οπότε τον τελευταίο καιρό είχαμε συνεντεύξεις, είχαμε σε κάποιες από αυτές είχα συμμετάσχει και εγώ, σε κάποιες όχι προφανώς, γιατί ανάλογα με τον ρόλο okay. Ήταν διαφορετικός ο μηχανικός ο οποίος έμπαινε στην συνέντευξη. Και κάποια στιγμή μου βγήκε λίγο ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου, το οποίο το ξεκίνησα στο Twitter. Μπράβο, ήθελα να μιλήσουμε και γι' αυτό. Για το πώς είναι η συνεντεύξη γενικά, δεν μπορώ να πω ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί δεν μου είχε τύχει και σαν. Interviewee, σαν κάποιος που πάει να του κάνουν συνέντευξη να έχω μεγάλη εμπειρία, οπότε και από την άλλη πλευρά μου ήταν λίγο περίεργο. Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή μια φορά ήταν που είχαμε τα άτομα που είχαμε προσλάβει μαζί από την πλευρά του interviewer, σωστά. Αυτού που κάνει τη συνέντευξη. Σωστά. Και νομίζω πέρα από το eFood έχω κάνει συνέντευξη για να πάω σε μια εταιρεία δύο φορές. Την πρώτη μου δουλειά, ναι. Που η συνέντευξη ήταν. Με τον Δημήτρη Ντόγια τότε, γιατί ήταν το πρώτο μου αφεντικό που έχουμε κάνει επεισόδιο πριν λίγο καιρό. Από πάνω. Ναι, τώρα που τα πετυχαίνω και τα τέτοια. Όπου εκεί πέρα η φάση ήταν. Με είχε, ξέρω, καμιά ώρα. Είχα ξεκινήσει, δούλευα σαν πρακτική, ας πούμε, κάπως έτσι στην εταιρεία, σε ένα προτζεκτάκι. Και μετά από τον πρώτο μήνα, ρε παιδί μου, η φάση ήταν. Πάμε να δούμε αν θα συνεχίσουμε. Οπότε ήταν αρκετά χαλαρή. Δεν ήταν οι κλασικές συνεντεύξεις που είναι, ξέρεις. Ναι, ναι. Δυνατές και αυτά. Και η άλλη φορά ήταν όταν δοκίμασα και απέτυχα να πάω στο Spotify. Mm. Αρκετό καιρό πίσω. Προσπαθώ να θυμηθώ πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι. Όπου πάλι, ρε παιδί μου, είχα φτάσει μέχρι το τέλος, αλλά ήταν πάλι μια εταιρεία. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχω μεγάλο εύρος. Και εσύ. Ναι. Μία. Κοίταξε. Είχα 100% επιτυχία. Και ξέρω τα στατιστικά μόνο εγώ τα βγάζω έξω. Ένα πράγμα 100% είμαι εγώ. Ναι. Και ήταν και άλλη μια φορά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μετράει. Ήταν κάποιο ο οποίο ήθελε κάποιον να του φτιάχνει κάτι, νομίζω WordPress sites, το θυμάμαι πολύ. Ήταν κάπου σε ένα προάστρο, παιδί μου, στην Αθήνα, ο οποίο πουλάγε είδη γάμου, εικόνες, ξέρεις,
θρησκευτικές, παιδί μου, okay. Πώς το λένε, και ήθελα να ανοίξει και σεξ όπου όλα αυτά σε ένα ενιαίο κατάσταση. Okay. Και θυμάμαι ότι, μπήκα, μου φάνηκε λίγο μαφιόζικη η κατάσταση εκεί και εξαφανίστηκα. δεν ξαναπάτησα ποτέ. Γάμος, σεξ όπ, κάπως, κάπου τα βρίσκεις εικόνες. Τώρα οι εικόνες, ναι, δεν ξέρω, παιδί μου, τι έπαιζε. Μα αν ήταν το στυλ, υπάρχει χώρο στην αγορά για τα πάντα και θέλω να την developer λίγο τώρα να μου τα φτιάξει. Εγώ ψιλοφοβήθηκα κιόλας τότε, γιατί ήταν λίγο underground εκεί και το μέρος που πήγα. Δεν πήγα στην Πεντέλη, ξέρω εγώ. Αλλά anyway. Okay, ναι, και εγώ πολύ μικρή εμπειρία. Στην ουσία, μια συνέντευξη. Όλοι ναι. Και όλοι. Μια συνέντευξη, ένα κύκλο συνέντευξεων όταν πήγα κι εγώ στην ARM. Οπότε, βασικά ξεκινά από αυτά τα οποία έβγαλε στο Twitter. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι. Ωραία, λοιπόν, ένα από εκεί που ξεκίνησα ήταν ένα μεγάλο πράγμα το οποίο με ενοχλούσε. Είναι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία βλέπεις πάρα πολύ στο Twitter και γενικά οπουδήποτε οι developers κράζουν ή δεν κράζουν, σύντος κράζουν, είναι ότι οι συνεντεύξεις που έχουν whiteboard, δηλαδή ναι. Το λευκό πίνακα που γράφεις πάνω σε αυτό, ναι. Έχουν πάρα πολύ κακή φήμη. Θεωρούνται, ρε παιδί μου, λάθος και γκρινιάζουν γιατί τις κάνουμε κλπ. Και εκνευρίστηκα πάρα πολύ γιατί χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο το οποίο είναι φανταστικό μέσω επικοινωνίας. Δηλαδή, μπορεί να ζωγραφίσεις, να σχεδιάσεις πράγματα, να επικοινωνήσεις πολύ καλύτερα με τον άλλον, δείχνοντάς του πράγματα που σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Και επειδή αποφασίσαμε για κάποιο περίεργο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω ποιος άτομος το έχει καταφέρει και το έχει σκεφτεί αυτό, να το χρησιμοποιήσουμε για να γράφουμε κώδικα. Δηλαδή, υπάρχουν συνεντεύξεις. Το έχω κάνει και στο Spotify, θυμόμενος το παρελθόν. Όπου σου λένε, ρε παιδί μου, γράψω μια κλάση, ξέρω εγώ, κάνε μου αυτό και σε βάζω να το κάνεις ένα whiteboard. Οπότε, επειδή έχουμε πάρει ένα εργαλείο το οποίο είναι φανταστικό μέσω επικοινωνίας και το έχουμε χρησιμοποιήσει για έναν χαζό λόγο, βλέπεις πάρα πολύ κόσμο και δεν θέλει αυτό. Οπότε, ρε παιδί μου, το πρώτο που ξεκίνησα, ρε παιδί μου, και μου βγήκε, ρε παιδί μου, έτσι λίγο πιο έντονα, είναι ότι δεν είναι ότι πάντα. Δηλαδή, κολλούσαμε ρε παιδί μου στο whiteboard και δεν κολλούσαμε στο ότι βάζουμε τον άλλο να γράψει σε μια ψευδογλώσσα, μια γλώσσα, οτιδήποτε, χωρίς να τον έχουμε προετοιμάσει ή χωρίς ρε παιδί μου. Γιατί ποτέ δεν γράφει σαν προγραμματιστής σε ένα πίνακα. Ναι. Ή μάλλον δεν γράφει. Δεν μου έχει τύχει να γράφει. Οπότε ρε παιδί μου, ξεκίνησα από εκεί και λέω, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θες να πας και να ξεκινήσεις και να πάρεις κάποιον ο οποίος θυμάται όλες τις συναρτήσεις Java και τα απ' έξω. Θέλεις κάποιον ο οποίος μπορεί να σκεφτείς και να καταλάβει το σύστημα, να καταλάβει πώς μιλάνε τα πράγματα μεταξύ τους. Γιατί δεν είναι ότι κάνουμε έρευνα, κατά κύριο λόγο, στις περισσότερες δουλειές προγραμματιστών, κάνουμε μια υλοποίηση μια εφαρμογή. Θα χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που ήδη υπάρχουν, που ξέρουμε. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά ιδανικά. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι ήταν το whiteboard, το οποίο ήταν η εκκίνηση. Και το επόμενο είναι ότι όσο προχωράς σε εμπειρία σαν προγραμματιστής, τόσο πλέον πρέπει να εμένεις περισσότερο στο μπορώ εγώ να συνεννοηθώ με αυτό το άτομο και να καταλάβει δύο πράγματα ή πέντε πράγματα και λιγότερο στο ξέρει καλή Go, Python ή οτιδήποτε θα γράψει. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι ένα εργαλείο. Αν αυτός έχει όρεξη και είναι άτομο με το οποίο συνεννοείσαι, θα το μάθει. Οπότε αυτό ήταν το concept. Δεν ξέρω αν ξεχνάω και τίποτα, γιατί ξεχνάω γενικά. Από αυτά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τα tweets σου απ' έξω. Ναι, sorry, ολοκλήρωσε για να πω μετά. Οπότε, κλείνοντας αυτή τη μεγάλη παρένθεση, εισαγωγή, ναι. Δεν ξέρω κι εγώ πώς θες να το πούμε, η λογική είναι ότι όταν θέλεις να βάλεις ένα άτομο στην ομάδα, το πρώτο και πιο βασικό πράγμα θεωρώ ότι είναι ότι πρέπει να βρεις ένα άτομο με το οποίο να κλικάρεις, με το οποίο να μπορείς να δουλέψεις μαζί. Γιατί δεν σημαίνει ότι αν ένας είναι καλός, ότι ταιριάζει στην ομάδα. Ούτε άμα δεν είναι καλός προγραμματιστής, ότι δεν ταιριάζει στην ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν δεν τα βρούει μια εταιρεία με ένα προγραμματιστή, δεν σημαίνει ότι κάποιος από τους δύο φταίει. Ούτε η εταιρεία μπορεί να μην είναι. Σωστά. Μπορεί η εταιρεία να είναι φανταστική στο engineering, μπορεί ο μηχανικός να είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει, αλλά μπορεί να μην ταιριάζουν. Να μην υπάρχει καμία επικοινωνία, σωστά. Οπότε δεν μπορείς ούτε να πάρεις ένα hiring process μιας άλλης εταιρείας και να το εφαρμόσεις, ούτε μπορείς να πας και να ψάξεις και να πεις, ξέρεις τι, βρήκα ένα φανταστικό άτομο, μάλλον βρήκα δύο φανταστικά άτομα. Το ένα το προσέλαβα, απλά επειδή είχα μία θέση, ο άλλος τελικά μου έμεινε να στον δώσω. Δεν σημαίνει ότι είναι καλός και για σένα. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα όλα αυτά. Οπότε αυτή είναι η παρένθεση η πρώτη. Λοιπόν, δεν παρένθεση, όχι, είναι η εισαγωγή. Ναι, είναι το φαλτήριο της κουβέντας. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς συμφωνώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το whiteboard είναι, είναι ένα από τα πλέον λάθος μέσα για να γράψεις κώδικα.
Mm-hmm. Ο κώδικας είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι κείμενο το οποίο είναι φτιαγμένο για να κατανοείται κατά πρώτον από μηχανές και κατά δεύτερον από τους ανθρώπους που θα το πιάσουν αυτό το πράγμα στο μέλλον. Σωστά. Το whiteboard έχει εξαφανίσει εντελώς το πρώτο κομμάτι, το οποίο εσύ θα πεις τι σημασία έχει, ρε φίλε. Έχει πάρα πολύ σημασία γιατί η μηχανή, επειδή καταλαβαίνει συγκεκριμένα πράγματα και είναι χαζή, θα σου δώσει κάποια tips για το. Δηλαδή, το πόσες δεύτερες ευκαιρίες έχει όταν γράφει κώδικα πάνω σε έναν υπολογιστή έχει σχηματίσει και τον τρόπο σκέψης σου όταν γράφει κώδικα. Το ότι, ότι έχει την ασφάλεια ότι κάτι δεν θα κάνει compile ή θα σου σκάσει exception. Το ότι έχει αυτή την ασφάλεια στο μυαλό σου έχει έτσι δημιουργήσει και τις αντίστοιχες συνάψεις. Όταν ξαφνικά εσύ πας σε κάτι που there's no second chance there στην πραγματικότητα. Σωστό. Ναι. Τουλάχιστον με τον τρόπο που υπάρχει, είναι λάθος το μέσο. Είναι άλλοι κανόνες που λειτουργεί το whiteboard. Το whiteboard είναι ένα καταπληκτικό μέσο, θεωρώ, για να κάνεις, να αναλύσεις κάποιο τρόπο σκέψης και να εικονοποιήσεις, να κάνεις visualize κάτι. Δηλαδή να εμφανίσεις ένα πρόβλημα. Παιδιά, έχουμε αυτό. Πώς θα το προσεγγίσουμε. Ναι, δηλαδή να σχηματοποιήσεις συστήματα, να βάλεις ένα, ακόμα και το flow του κώδικα με τετραγωνάκια όμως. Ναι. Δηλαδή θέλω να τεστάρω, θέλω μάλλον να φτιάξω μια συνάρτηση η οποία θα κάνει validate το card στο eFood. Αντί να κάνω. Πώς θα πάει αυτό. Αντί να κάνω να γράψω κώδικα. Ναι. Εντάξει, είναι ένα. Εμένα μου έχει τύχει κάποιες φορές. Τώρα η αλήθεια είναι γράφω τον λιγότερο πολύπλοκο κώδικα της ζωής μου. Δηλαδή τα project στα οποία χρειάζεται να γράψω κώδικα, ο κώδικας είναι απλός. Mm-hmm. Από άποψη ενώ πολυπλοκότητας και από άποψη διακλαδώσεων λογικής και τέτοια πράγματα. Οπότε δεν χρειάζεται. Αλλά παλιά, όταν χρειάζονταν να πήγε στο Sourceler να κάνουμε κάποια flows τα οποία ήταν κάπως πιο περίεργα, κάποιο έτσι. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιούσα χαρτί, αν όχι, ας πρέπει να κάνω πω, ωραία, ξεκινάμε από εδώ, πάμε εκεί, πάμε παρακάτω και να δούμε. Το ότι μπορεί να έχει αυτή την οπτική εφόλης της ύλης μέσα σε ένα whiteboard ή σε ένα τέλος πάντων μέσο γραπτό, είναι κρίμα να το χαραμίσει για να γράψει ένα if statement. Μα δεν έχει. Πραγματικά. Είναι λάθος, είναι foul όλο αυτό. Εγώ δεν το είχα κάνει στη συνέντευξή μου όταν είχα πάει στην ARM. Θυμάμαι ότι. Καλά, whiteboard δεν υπήρχε γιατί εγώ δεν έκανα και τίποτα από κοντά. Ήταν όλα σκαϊπικά. Και κάτι χαζοκώδικες που έγραψα ήταν. Τίποτα. Ήταν όντως τα γράψαμε εκεί Python να δούμε κάτι if, else. Και τα είχα κάνει. Πρόσεξε. Και είχα κάνει και λάθος. Το if το είχα κάνει else if στην Python. Γιατί εντάξει, εκείνη τη στιγμή ήταν και το μυαλό μου, επειδή μου ξέρει λίγο άγχος, λίγο τέτοια και δεν θα έλεγα ότι ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένος. Αλλά ναι. Και εντάξει, δεν πείραξε και καθόλου. Εντάξει, ήταν και η ομάδα. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι άμα θέλεις να κάτσεις να χρησιμοποιήσεις κώδικα στη διάρκεια μιας συνέντευξης, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να πάρεις έναν κώδικα που ήδη έχεις, ένα pull request για παράδειγμα, και να συζητήσεις αυτό. Ναι. Ή να πάρεις τον κώδικα που μπορεί να έχει γράψει ο interviewee, ο συνδευξιαζόμενος. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά λέμε τώρα. Να πάρεις ένα project που έχεις στο GitHub, open source ή κάτι άλλο και να του πεις: OK, πάμε σε αυτό, ρε παιδί μου, και πάμε να δούμε. Πάμε να το μελετήσουμε. Πάμε να δούμε αυτό. Και να είναι τελείως, ρε παιδί μου, όπως και στο τέλος της ημέρας, όταν δουλέψεις με αυτόν τον άνθρωπο, τι θα κάνεις, θα σου ανοίξει ένα pull request, δεν θα του πεις γράψε μπροστά μου να σε βλέπω, ούτε θα του πεις γράψε στο μήνα. Μα εννοείται. Επίσης έχει πάρα πολύ σημασία το. Αυτό είπες πριν κάτι, ότι έχει πολύ περισσότερο σημασία τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σαν χαρακτήρα αυτού του ατόμου παρά τα τεχνικά του skills. Και ενώ ακούγεται περίεργο, συμφωνώ πλήρως για τον εξής λόγο. Πέραν ότι αν χρειαστεί ο άλλος θα μάθει, είναι πιθανό τα εργαλεία που χρησιμοποιεί σήμερα σε 5 χρόνια να μην είναι κατάλληλα. Για παράδειγμα, πάλι εμείς, το Sourceler ξεκίνησε σαν PHP και MySQL. Επικές. Ναι, και πήγαμε σε Django και MongoDB. Εντάξει, το MongoDB ήταν λάθος σαν επιλογή. Σαφέστατα νομίζω. Εντάξει. Νομίζω δεν διαφωνεί κανένας αυτό, αλλά. Περάσει ωραία, όντως. Ναι, περάσαμε ωραία, όντως. Τα άτομα αυτά κρίναμε ότι τεχνολογικά δεν μας καλύπτει αυτό, οπότε θα πάμε σε κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, αν ισχύει το ότι διαλέγω άτομο τεχνικά, πρώτα θα το είχαμε κλείσει το μαγαζί γιατί θα πούμε παιδιά. Εντάξει, PHP MySQL δεν μας κάνει και σε ό,τι εφαρμογή κάνουμε. Άμα κάποια στιγμή κάτι δεν μας κάνει, την κατεβάζουμε. Δεν εξελισσόμαστε. Ναι, δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Διαλέγεις άτομα τα οποία είναι ικανά να καβαλήσουν το κύμα στην πραγματικότητα. Οπότε πρέπει να δεις, ρε παιδί μου, λίγο πιο πολύ flows καθημερινά με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι πολύ εξωστρεφής και εσύ να είσαι εσωστρεφής σαν προσωπικότητα. Ναι. Μπορεί αυτό να. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον γιατί είσαι εξωστρεφής. Ναι. Αλλά μπορεί να μην ταιριάζει. Ναι. Είναι καλό να βρεις άτομα τα οποία. Να μην πας τελείως στο comfort zone σου, δηλαδή σε μια. Τύπου άλλο πρέπει να είναι copy-paste όπως εγώ και τίποτα άλλο. Όχι, πιστεύω και είναι και κακό αυτό, δεν θα βγάλει. Αλλά άμα πάρεις ένα άτομο το οποίο είναι τελείως ασύμβατο μαζί σου και δεν είσαι εσύ διατεθειμένος. Επειδή ξέρει καλή Python. Ναι. Και δεν είσαι εσύ διατεθειμένος για να πεις ότι ξέρεις θα το πάρω αυτό το άτομο
γιατί θέλω να ταρακουνίζει λίγο τα νερά. Και θέλω, ενώ ρε παιδί μου είμαστε λίγο πιο στριφνοί εμείς, ή λίγο πολύ χυμά, ναι, αντίστοιχα, θα πάρω ένα άτομο από την άλλη άκρη ώστε να ισορροπήσει ρε παιδί μου λίγο κάπου το πράγμα. Εν τω μεταξύ, sorry, ολοκλήρωση. Αλλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να είσαι έτοιμος να αλλάξεις. Εν τω μεταξύ, είχαμε και παράδειγμα φίλων μας, οι οποίοι προσέλαβαν ένα άτομο το οποίο ήταν γαμάτος σε αυτή την τεχνολογία την οποία το θέλανε. Ήταν όντως γαμάτος, αλλά δεν ταιριάξανε καθόλου και έφυγε από την εταιρεία το ατομάκι σε κάποιους μήνες. Ναι, μα δεν, δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Δηλαδή, ναι, δεν μπορείς να πεις ούτε ότι η εταιρεία είναι λάθος, ούτε ότι αυτός είναι λάθος. Η εταιρεία έχει μάθει να δουλεύει με έναν τρόπο Α και αυτό είναι έναν τρόπο Β. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος τεχνικά είναι πάρα πάρα πολύ καλός, μειώνει το ρίσκο να είναι λάθος για αυτή τη θέση. Γιατί αυτή η θέση δεν είναι κάτι άειλο εντελώς. Είναι επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Είναι πολλά. Πρέπει να το δεις στο πλαίσιο. Και νομίζω για μένα, να σου πω πώς είναι η φάση. Είναι, αν έχεις μια θέση εργασίας, για παράδειγμα, και λες, ωραία, εγώ περιμένω κάποια πράγματα. Για μένα, εφόσον περνάει τον πύχη τεχνικά, από εκεί πέρα το παιχνίδι θα κριθεί στο επικοινωνιακό σε μένα. Προφανώς και θέλεις άλλος να έχει τεχνικά skills. Δεν θα πας να πάρεις κάποιον ο οποίος είναι incompetent σε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Προφανώς και υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα τον κόψεις. Αλλά αν για μια θέση junior, έστω ότι αύριο ανοίγουμε μια θέση junior και λέμε έρχεται κάποιος για 1000 λεφτά. Έρθει ένας ο οποίος για κάποιο λόγο έχει μείνει στον άσο και είναι senior από άποψη skills και έρχεται για τα λεφτά τα οποία λέμε. Okay. Αλλά δεν μας κάνει τεχνικά και έρχεται και ένας junior πάλι για τα λεφτά τα οποία λέμε. Μας κάνει τεχνικά. Μας κάνει τεχνικά και με το παραπάνω πολύ, αλλά δεν μας κάνει επικοινωνιακά. Και έρχεται ένας junior ο οποίος περνάει τον πύχη τεχνικά, αλλά επικοινωνιακά είναι μακράν καλύτερος. Εγώ έχω πάρει τον δεύτερο. Μα ναι, δεν. Και δεν σημαίνει ότι φταίει ο άνθρωπος. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια εταιρεία που να είναι καλύτερο τέριασμα γι' αυτόν. Το έλεγε αυτό ο DHH, γιατί έλεγε μας ζητάνε πάρα πολύ στην εταιρεία γιατί feedback, γιατί δεν προσλάβαμε κόσμο και λέει. Σε ένα βαθμό ψηλό μπορούμε να στείλουμε λέει, στα πρώτα στάδια. Του στυλ, φίλε, ξέρω εγώ, δεν ξέρει Ruby. Ναι, okay. Αλλά λέει, όσο ανεβαίνει ο άλλος και προχωράει στο, ξέρεις, στο flow, ναι, στο funnel, είναι πολύ πιο δύσκολο να στείλουμε feedback και δεν το κάνουμε γιατί ειδικά όταν είναι οι τελευταίοι 5-10, παιδιά, δεν έχετε κάνει κάτι λάθος. Μας ταιριάζει ο άλλος καλύτερα. Ναι. Τι, να σου πω τι. Αυτό με είχε ενοχλήσει πάρα πολύ όταν είχα πάει στο Spotify και τελικά. Ναι. Είχα κάνει όλο τον κύκλο, αλλά στο τελευταίο βήμα τέλος πάντων μου πάνε τελικά διαλέξαμε κάποιον άλλον. Και μου είχε κακοφανεί πάρα πολύ που δεν μου είχαν δώσει feedback. Αλλά μπορεί να ήταν αυτό. Μπορεί να ήταν ότι εγώ για παράδειγμα ήμουν πολύ μικρός τότε, οπότε σου λέει είναι ρίσκο. Ή αυτός μπορεί να, ο άλλος μπορεί να είναι ντόπιος, ενώ εγώ πρέπει να μετακομίσω από την Ελλάδα στην Στοκχόλμη τότε. Ναι. Οπότε σου λέει αυτός θα έρθει, θα του αρέσει, δεν του αρέσει. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι δεν είναι πάντα ξεκάθαροι. Okay, μπορεί να πεις ότι ξέρεις τι, άμα δεν έχεις γράψει κώδικα 1-2 χρόνια και να μπορείς να καταλάβεις, γι' αυτή τη θέση δεν κάνεις. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο, το λες στον άλλον, λες ψάχναμε κάτι πιο advanced, ας πούμε, σε, ναι, 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 σε skill set, δεν το βρήκαμε σε σένα. Sorry, τα λέμε για κάποια θέση που θα χρειάζομαστε λιγότερη εμπειρία ή κάτι άλλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, μπορείς να το πεις. Αλλά όντως μετά από κάποια στιγμή τι να το πεις, ότι έτυχε και ο Πάρης. Δεν ταιριάζει, ξέρω εγώ, περισσότερο ή λιγότερο ή οτιδήποτε. Εγώ θέλω πάρα πολύ, επειδή είναι κάτι το οποίο με απασχολεί, το ξέρεις, το συζητάμε έτσι κι αλλιώς, κάποια στιγμή στο μέλλον να έρθει κάποιο άτομο, θέλω πάρα πολύ να μου πάρει από το μυαλό σιγά σιγά έννοια. Θέλω να μου πάρει χρόνο. Ξέρω ότι αυτό στην αρχή δεν γίνεται. Σίγουρα. Πρέπει να επενδύσεις, πρέπει να εγκληματιστεί, πρέπει και μια εταιρεία είναι, ξέρεις, σαν μια μικρή κοινωνία στην οποία άλλος πρέπει να προσαρμοστεί. Δηλαδή σίγουρα. Στα πάντα. Οπότε αυτό το κατανοούμε. Αλλά για να νιώσω εγώ ότι όντως αυτό το άτομο θα μου πάρει από το μυαλό μου έννοιες και χρόνο και θα το αξιοποιήσει και θα μπορέσω εγώ να απελευθερωθώ και να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα που θέλω, δεν με νοιάζει, εφόσον καλύπτω τα τεχνικά skills, να ξέρω ότι θα λέω Α και 95% φορές θα καταλαβαίνει Α. Ναι. Και όταν αυτό θα μου λέει Β, 95% φορές θα καταλαβαίνω Β. Και αυτό το πράγμα θα δουλεύει. Έτσι θα γλιτώσω χρόνο. Είναι φανταστικό αυτό και πολλές φορές παραλείπεται όταν. Δηλαδή πάει ρε παιδί μου και λέει, ξέρω εγώ, θέλω να βγάλω μια θέση και πάει ο άλλος και περιγράφει όλα τα τεχνικά skills. Και βλέπεις τώρα μιλάμε τα πάντα εκεί πέρα μέσα. Ναι. Και αντί να. Στο οποίο. Παρένθεση, απλά το θυμήθηκα τώρα, έχει φανταστική πλάκα. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις το LinkedIn να πας και να κάνεις target άτομα τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ναι, για να τους κάνεις διαφήμιση, okay, για να έρθουν στην εταιρεία τους.
Λοιπόν, αν λοιπόν πας στο LinkedIn και βάλεις ότι αυτός θέλει να έχει AWS Knowledge, ναι. Το AWS στο LinkedIn σημαίνει American Wedding Society, νομίζω, ή κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω αυτό. Και υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές δουλειές οι οποίες ψάχνουν για τύπους που ενδιαφέρονται για το American Wedding Society. Οπότε, λοιπόν, εντάξει, τέλειο. Δεν το ήξερα αυτό. Αφού κλείσαμε λοιπόν γι' αυτό, αντί λοιπόν βλέπεις ανθρώπους που αγχώνονται στο να πάνε και να περιγράψουν τα skills που θέλει αυτή η θέση και δεν περιγράφουν το τι είναι η καθημερινότητα. Τι ευθύνες θα πάρεις. Θα μανατζάρεις κόσμο. Δεν θα μανατζάρεις κόσμο. Θα έχεις από κάτω σου άτομα. Θα πρέπει να σπρώξεις την ομάδα μπροστά ή θα έρθεις εκεί πέρα για να μάθεις. Δηλαδή νομίζω ότι η καθημερινότητα της θέσης θα έπρεπε να είναι αυτό που περιγράφεις. Και όχι τόσο πολύ το αν ξέρει ο άλλος Python 3 ή Python 2. Υπάρχει το εξής misconception, η εξής παρεξήγηση. Ότι, ωραία, εγώ θέλω έναν να μου φτιάχνει 5 features την εβδομάδα. Okay. Ωραία. Λοιπόν, και θέλω, αυτός είναι junior, έχω προδιαγράψει. Και ξαφνικά έρχεται ένας ο οποίος είναι δύο πάλι. Ένας με τον οποίο τον βλέπει, είναι junior όντως, είναι μέσα στα πλαίσια και επικοινωνιακά. Λες, ωραία, φίλε, τον καταλαβαίνω full. Και μετά σου κάνει ένας άλλος, εντάξει, επικοινωνιακά δεν το έχετε τόσο, αλλά έχει, ξέρω εγώ, φαίνεται να είναι τεχνικά γαμάω. Λοιπόν, εσύ λες, α, ωραία, έρχεται ο κορυφαίος, άρα αντί για 5 θα μου κάνει 10. Η πλάκα ποια είναι, είναι ότι δεν σκέφτεσαι ότι όταν με αυτόν δεν υπάρχει καλό link επικοινωνίας, εμπιστοσύνη, όλο αυτό το πακέτο. Θα λες 30 features και θα καταλαβαίνει τα δύο. Και θα υλοποιούνται. Θα υλοποιεί, ναι, μπράβο, 10 από τα 6 ήταν λάθος. Και θα υπάρχει φύρα. Το οποίο δεν θα είναι επειδή κάποιος είναι foul. Θα είναι επειδή δεν είναι σωστός ο σύνδεσμος. Δεν κατηγορείται κανείς σε αυτό. Και όταν λέω λάθος, δεν εννοώ ότι θα είναι λάθος τεχνικά. Εννοώ λάθος ότι. Λάθος. Εγώ θέλω να φτιάξω ένα παπάκι μαύρο. Και φτιάξω ένα κίτρινο. Το οποίο είναι ότι επειδή δεν έχουμε κοινή γλώσσα. Μπορεί εγώ να φταίω, να μην σου παγώ σωστά το παπάκι που το κάνεις. Δεν σημαίνει ότι φταίσαι εσύ πάλι. Ναι. Αλλά ο τρόπος που επικοινωνώ εγώ είναι αυτός. Και καλό είναι να είναι ψηλοσυμβατός. Και είναι και πιο δύσκολο. Όπως επίσης δεν θέλω να κάνω και το άλλο. Ξέρεις, έχω δει άτομα να λένε: ωραία, θα πάρω ένα ατομάκι να μου κάνει δουλειά και εγώ θα περιγράφω στο issue τα πάντα λεπτομερώς. Δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο να ξεφύγει ο άλλος από αυτό το οποίο περιγράφω και θα λειτουργήσει σαν μηχανή. Όχι, γιατί αυτό θα μου φάει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ, ναι. Δηλαδή, προφανώς και θα κάτσω να ασχοληθώ. Και εγώ είμαι από αυτούς που κάθονται και γράφουν επειδή είναι τα tasks. Αλλά θέλω να γράψω δύο παραγράφους, μικρές, μία λίστα, ένα, δύο, τρία και να είναι κατανοητό. Δεν θέλω να πω τι βιβλιοθήκη θα χρησιμοποιήσεις, πόσες γραμμές κώδικα θα γράψεις. Θέλω να υπάρχει ένας βαθμός ελευθερίας, ο οποίος δεν έχει σημασία για το τελικό αποτέλεσμα. Κάντε όπως πιστεύεις εσύ, σε εμπιστεύομαι και άσε να ασχοληθώ λιγότερο. Εγώ θέλω να μεταφέρω την ουσία. Πράγματος. Να δούμε μετά τις λεπτομέρειες στον χρόνο τον οποίο υπάρχει, αλλά εγώ θέλω να αφιερωθώ στην ουσία. Δεν θέλω να κάνω. Δεν θέλω από εκεί που έδινα χρόνο για να το υλοποιήσω να αφιερώνω τον ίδιο χρόνο για να το περιγράψω. Όντως. Προφανώς. Είναι πάλι πηγαίνουμε στο νομίζω επεισόδιο που κάνουμε για το senior developer. Το λέμε αυτό. Ότι πρέπει να βρεις έναν πολλαπλασιαστή σε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν πρέπει να βρεις έναν τρόπο ώστε αυτό το άτομο να μπορέσετε μαζί να κάνετε περισσότερο δουλειά από όσο κάνεις μόνος σου. Άμα τρως τον ίδιο ακριβώς χρόνο για να βγουν τα ίδια ακριβώς πράγματα, που αυτό μπορεί να ισχύει για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να μπει τις αριθμούς, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξει περίοδο τέτοια, αλλά άμα ο σκοπός είναι να φτάσει στο ίδιο σημείο, μην το κάνεις ποτέ. Ναι. Να σου πω, τι προσδοκία θα έχεις από ένα καινούριο άτομο χρονική για να είναι up to speed με την εταιρεία, δηλαδή πώς θα το. Το πιο δύσκολο σε αυτό νομίζω είναι ο ορισμός του up to speed. Δηλαδή, τι θα πει από το σπίτι, θα πει να φτάσει στο maximum που μπορεί να δώσει ή να φτάσει. Οπότε αυτό δεν ξέρω πώς θα το έλεγα. Θα ήθελα, ανάλογα με τη θέση, δηλαδή κάποιος ο οποίος γίνεται για πιο senior θέση, θα ήθελα σε 1,5 μήνα, ρε παιδί μου, να έχει μπει σε ένα αριθμό. Δηλαδή, να μπορεί να καταλαβαίνει, να ξέρει πώς λέει η εταιρεία, να προσαρμοστεί κι αυτός. Γιατί περιμένω γι' αυτό από αυτόν. Προφανώς δεν περιμένω να μου δώσει το 100% του σε 1,5 μήνα, αλλά θα ήθελα σε 1,5 μήνα να έχουμε ξεφύγει από το είμαστε πιο αργοί μέχρι το πάμε λίγο πιο γρήγορα όλοι μαζί. Χωρίς να έχουμε φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα, ας πούμε, να το πω έτσι. Τώρα το λέω λίγο πολύ περιγραφικά.
αλλά δεν θα ήθελα να μου τρώει χρόνο. Γιατί προφανώς, άμα είμαστε δύο άτομα και βγάζουμε δουλειά χ, ναι, και έρθει ένα τρίτο, θα βγάζουμε χ μειον κάτι. Πολλοί εντωμεταξύ σχολιάζουν ότι αυτό είναι πιο δύσκολο με τους seniors, επειδή πρέπει να ξεχάσουν πράγματα πιο πολλά από ότι με τους juniors. Δεν το ξέρω. Δεν έχω προσλάβει ποτέ seniors στη ζωή μου, να πω την αλήθεια. Και δεν με έχουν προσλάβει εμένα ποτέ. Οπότε. Ναι, θα μπορούσε να ισχύει αυτό, αλλά. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι. Άμα πάρεις ένα senior άτομο το οποίο είναι τόσο διαφορετικό στον τρόπο σκέψης από τον δικό σου και ούτε εσύ αλλά ούτε αυτός είστε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης, τότε έχεις πάρει μια λάθος, έχεις κάνει μια λάθος πρόσληψη. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνω δηλαδή, το πώς το λες. Ναι. Εσύ πότε ένιωσες αφού του πήγες ότι okay, ψηλό μπαλατζάρο πάνω στο skate? Κοίτα, κάπου περίπου στο μήνα θεωρώ ότι αισθανόμουν, ρε παιδί μου, ότι δεν σου μπορώ να σου πω τα ξέρω όλα, αλλά ότι. Είχα τα πατήματά μου, ότι ξέρω με ποιον να μιλήσω, ξέρω τα flows, ξέρω που θα βρω. Υπήρχε ένας ρυθμός. Ναι, υπήρχε ένας ρυθμός. Και σιγά σιγά αυτό αυξανόταν και νομίζω ότι ήδη ακόμα, μήνα με το μήνα, θεωρώ ότι βελτιώνεται η απόδοση μου. Τώρα αυτό δεν είμαι ο κατάλληλος να το κρίνω προφανώς, αλλά αυτό και είμαι ένα χρόνο και ένα μήνα σχεδόν στο σύρφου. Έκλεισες χρόνο. Αρχές Ιουνίου. What? Ναι, αφού μέχρι Μάιο ήμουν. Φαντάζομαι. Ναι. Ιούνιο ξεκίνησα. Έλα ρε! What the fuck. Οπότε μπορώ να σου πω αυτό. Τώρα σε ένα junior άτομο θα... ο χρόνος αυτός μπορεί να ήταν μεγάλο. Μπορεί να ήταν 3 μήνες, μπορεί να ήταν οριακά μπορεί και 6 μήνες. Αλλά εκεί πέρα θα έβαζα σημεία στο χρόνο στα οποία θα επανεξέταζα μάλλον την αποφασή μου. Ναι. Και δεν θα επανεξέταζα την αποφασή μου ώστε αυτός τα σπάει, είναι φοβερός, αλλά θα ήθελα να βλέπω μήνα με το μήνα ή εβδομάδα με την εβδομάδα να υπάρχει βελτίωση. Δηλαδή να λέω, OK, αυτό το μήνα ρε παιδί μου έχουμε φτάσει εδώ. Ξέρω ότι έχουμε να πάμε και παρακάτω, αλλά είμαστε καλύτερο από τον προηγούμενο μήνα. Ναι. Δηλαδή θα ήθελα να βλέπω progress εκεί πέρα αρκετό. Όχι στο να είναι φοβερό ή να καταλαβαίνει καλύτερα να γράφει πιο γρήγορα, ναι, αλλά στο ότι κλικάρουμε. Στο ότι την πρώτη εβδομάδα του είπα 10 πράγματα, κατάλαβε τα 3. OK, καλά είμαστε. Την δεύτερη εβδομάδα του είπα 10 πράγματα, κατάλαβε τα 4. Πάμε καλά. Άμα μείνω στο 4 για ένα μήνα, εκείνο είναι το πρώτο καμπανάκι. Άμα μείνω και το δεύτερο μήνα. Δεύτερο καμπανάκι. Δεύτερο καμπανάκι. Δηλαδή, μάλλον πρέπει να αλλάξω κάτι εγώ. Εκεί θα δοκίμασα να αλλάξω εγώ, επειδή με αυτό που λέω. Ή να δοκιμάσω εγώ να του μιλήσω, ας πούμε, διαφορετικά. Άμα συνέχιζε αυτό, μάλλον δεν θα βρίσκαμε ποτέ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτό μετά από ένα χρονικό διάστημα, ότι ξέρεις πάντα σε κλείνει. Μετά κάποια στιγμή απλά παγώνει. Ναι, όχι, όχι, 100%. 100%. Και εσύ θέλεις απλά να παγώσεις σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ αποδοτικό στην πραγματικότητα. Ναι, σε ένα σημείο δηλαδή, που είμαστε έτσι. Να βγάζει νόημα. Ναι. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ σημασία στην αρχή πιο τακτικά και μετά αυτό που είπες. Δηλαδή, εντάξει, αραιώνεις σιγά-σιγά να κάνεις ένα review της κατάστασης. Στυλ, OK, τι προσδοκίες είχα εγώ από αυτό. Βλέπεις ότι για παράδειγμα κάποιος δεν έχει το ρυθμό τον οποίο είχες. Σκέφτεσαι, OK, κάνεις ένα πρώτο. Είναι ρεαλιστικός ο ρυθμός? Ναι, όχι. Είναι ρεαλιστικός? Ωραία. Και το βλέπεις. Γιατί θα περίμενα να έχουν βγει αυτά. Είναι θέμα πολυπλοκότητας. Πού κόλλησες? Έλα να τα δούμε. Εκεί, σωρό και κλείνω, πιστεύω το δύσκολο είναι το ότι ο κόσμος προσλαμβάνει και δεν κάνει αντίστοιχα άλλο και χρόνο από εκείνον για το άτομο το οποίο προσλήφθηκε. Ναι, γιατί σου λέει, μα τον προσέλαβα, τώρα θα μου πάρει τη δουλειά. Παίρνει λεφτά, θα μου πάρει τη δουλειά. Είναι περίεργο αυτό και... Θέλει χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί αναγκαστικά όταν πάρεις ένα καινούργιο άτομο, η ταχύτητα της ομάδας θα πέσει. Σίγουρα. Γιατί αυτό το άτομο δεν μπορεί να είναι παραγωγικό, όσο καλός και να είναι, ή θα πρέπει... Εδώ, οριακά, consulting projects παίρνεις και... Οι πρώτες ώρες είναι λίγο να μπεις από το σπίτι. Εντελώς αναγνωριστικές οι πρώτες ώρες. Να καταλάβεις τι παίζεις και όλα αυτά. Απλά εκεί πέρα συνήθως στο consulting, ο άλλος επειδή το πληρώνουμε την ώρα, αισθάνομαι ότι το βλέπει πολύ πιο. Μη φάμε χρόνο. Δεν θα έλεγε, δεν παίρνει consulting, θα έλεγε άστρο μια εβδομάδα να δούμε, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο. Ναι. Ενώ πολλές φορές τον υπάλληλο λες, ξέρεις, έχεις μια μεγαλύτερη ανεκτικότητα ή μια μεγαλύτερη. Εντάξει, εννοείται δηλαδή, γιατί όταν παίρνεις έναν υπάλληλο θέλεις να κάνεις. Ιδανικά θες να μην φύγει ποτέ. Ναι. Γιατί είναι ακριβό το να φεύγει ένα υπάλληλο και να πρέπει να ξαναμπεί στη διαδικασία, να φας χρόνο σε συνεντεύξεις να κάνεις. Είναι μια ακριβή διαδικασία το να προσλάβεις κάποιον. Το να φύγει ή να διώξεις κάποιον, να τον απολύσεις είναι κάτι ακριβό. Δεν θες να γίνει. Ναι. Γι' αυτό και αν υπάρχει αυτή η διαδικασία της πρόσληψης και δεν πάμε, ξέρω εγώ, λότο. Γιατί θέλεις να ελαχιστοποιήσεις το ρίσκο στην πραγματικότητα κάποιο άτομο να φύγει για γύψη λόγους. Κύριε, το λότο έχει ρίσκο.
το λέω όταν έχει ρίσκο. Όχι, μωρέ, λέω τώρα. Εύκολο είναι. Τίποτα, χτυπάς και το παίρνεις. Ξέρεις ότι είχαμε ένα καθηγητή μας από τη σχολή, ο οποίος έχει κάνει, έχει συμμετέχει σε κλήρωση Τζόκερ, όταν τράβηξε την κληρωτίδα. Okay. Ναι, θα σου δείξω το βίντεο μετά. Σκληρός. Στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κλικάρεις με αυτόν. Και πηγαίνοντας τώρα προς τα πίσω, σιγά-σιγά όσο το συζητάμε και το σκέφτομαι, ενώ δεν το είχα φιλοσοφήσει τόσο πολύ τότε, αλλά θυμάμαι, ρε παιδί μου, μια τάκα χαρακτηριστική που είχα πει όταν ψάχναμε κάποια άτομα. Και αυτό που έλεγα είναι ότι ψάχνουμε κάποιον που θα του πούμε 3 και θα καταλάβει 5. Ναι. Δηλαδή, κάποιον ο οποίος θα είναι τόσο καλά κοντά μας, γιατί το να μου γράψει ένα σωστό for loop δεν με πειράζει. Αυτό που με πειράζει είναι να τον βοηθήσω και να μην μπορεί να το αφομοιώσει και να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Γιατί μετά και ο δικός μου χρόνος έχει πάει χαμένος και τα χρήματα που του δίνω και αυτός είναι στεναχωρημένος, ναι, και όλο το σύμπαν, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, επειδή κιόλας είναι μια καλή αγορά αυτή τη στιγμή το software, υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας, υπάρχουν αρκετοί developers. Είναι καλό γιατί μπορείς να έχεις όλη αυτή την υγιή κυκλική, ας το πούμε, εργασία του. Μπορώ να δω να παίρνω άτομα τα οποία ταιριάζουν και δεν είναι απλά θέλω κάποιον φέρτον. Ξέρεις, πάμε έτσι. Γουρνουσάκι, γιατί. Αρβακόλα. Νομίζω ότι κανείς δεν είναι χαρούμενος άμα η πρόσληψη δεν είναι σωστή. Ούτε ο υπάλληλος θα είναι χαρούμενος. Ναι. Δηλαδή, πόσο σκληρό μπορεί να είναι ο άλλος να πάει σε μια εταιρεία που δεν ταιριάζει και δεν τα βρίσκουν και δεν προσφέρει. Ακόμα και να τον κρατάνε, δεν σου λέω, ρε παιδί, να πληρώνονται, να μείνει εκεί πέρα 5 χρόνια, 10 χρόνια, δεν έχει σημασία. Πόσο, ας πούμε, ο άλλος δεν θα είναι μίζερος στη ζωή του, θεωρώ. Δηλαδή, είναι για όλους καλό. Και πολλές φορές, ρε παιδί μου, ενώ το να πωλήσεις ένα άτομο, τέλος πάντων, να λυθεί μια επαγγελματική σχέση, είναι στενάχωρο και δεν μπορεί να πεις ότι είναι στενάχωρο. Άμα πας και το δεις μακροσκοπικά, μπορεί να είναι και καλύτερο. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να είναι μίζερος εκεί πέρα. Κοίτα, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Θα τις πιάσουμε τις απολύσεις και αυτές κάποια στιγμή. Θυμάμαι όταν εμείς απολύσαμε έναν υπάλληλο, είναι σίγουρα από τις πιο δύσκολες μέρες επαγγελματικά που είχα. Είναι 100%. Στο μάξι του παλεύει. Ναι. Και παρόλο που πιστεύω και δεν βλέπω να αλλάζει ότι είχαμε όλα τα δίκαια, ξέρεις, αυτό ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Είναι κάτι ζώρικο και πρέπει να είναι. Γιατί ακόμα και όταν έχεις δίκιο και αυτό είναι ένα άτομο το οποίο πρέπει να φύγει για χύψη λόγους, εντάξει, είναι η δουλειά κάποιου. Τέλος πάντων, το οποίο εντάξει δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνεις lightly. Δηλαδή το hire fast, δεν το πιστεύω καθόλου. Υπάρχει. Ναι, ρε. Έλα, τώρα είναι Silicon Valley πράγμα αυτό. Εντάξει. Ναι. Είναι φάουλ όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κανένα λόγο να κάνεις hire fast, γιατί έτσι κι αλλιώς το άτομο θα αργήσει να εγκληματιστεί. Κάνει λίγο παραπάνω χρόνο στην πρόσληψη, έτσι ώστε να φροντίσει να εγκληματιστεί και πιο γρήγορα. Το hire fast θα πει τον πρώτο που βρήκα τον πήρα, τον πρώτο χόντα. Όχι, δικαίω. Έχει κάτι developer που πρέπει να παίξει. Ναι, αλλά δεν το να γράψουμε κώδικα. Ναι, εν τω μεταξύ τώρα έχω ένα γνωστό ο οποίος αλλάζει δουλειά, και στην καινούργια δουλειά τον πήρανε 100% θα έλεγα λόγω ιδιοσυγκρασίας. Okay. Γιατί στην προηγούμενη εταιρεία έγραφε μια γλώσσα Α και τώρα τον πήρανε στην καινούργια εταιρεία για να γράψει μια γλώσσα Β με την οποία δεν είχε εμπειρία. Βέβαια, στην προηγούμενη εταιρεία δούλευε 2 χρόνια, οπότε έχει ήδη ένα παρελθόν σαν developer. Σωστό. Και η καινούργια εταιρεία τον έβαλε πριν τον προσλάβει, του λέει: θες να γράψεις, ωραία, λέει, δεν ξέρεις, θες να γράψεις ένα project στη γλώσσα Β. Λέει: ναι, okay, θα το μάθω, λέει, για το project. Και το κάνει και βλέπεις ότι, ναι, ρε φίλε, λέει: εντάξει, ο τύπος του βάλαμε εδώ μια εβδομάδα να το κάνει, το έκανε, φέρε τον. Ναι. Δηλαδή, έχει νόημα αυτό, ρε παιδί μου. Να σου πω, έρχεται η ώρα να κάνεις review, okay, έναν υπάλληλο, τον οποίο έχεις πάρει. Πού θα στεκόσουνα, δηλαδή, πώς θα το... Γιατί, εντάξει, εμείς όταν είχαμε, το κάναμε ψηλό ad hoc, δηλαδή, ξέρεις το φαγητό, πώς φαίνεται. Ναι. Δηλαδή, νομίζω όμως ότι όσο περνάει και όσο πρέπει να έχει μια δομή αυτό. Κοίτα, σίγουρα, ειδικά όταν μιλάς για πιο πολλά άτομα, δηλαδή, τώρα να έχεις 1-2 άτομα, εντάξει, ad hoc είναι νομίζω ok. Παλεύεται. Τώρα να το αφήσεις ad hoc, άμα μεγαλώνει τα άτομα που υπάρχουν σε μια εταιρεία, νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι ανθρωπίνως αδύνατο να κρατήσεις μια σωστή επανεπισημότητα και σωστό χρόνο και να γίνεται αυτό το πράγμα τακτικά ή όσο τακτικά θεωρείς ότι πρέπει να γίνεται. Θα στεκόμουν στο... Αρχικά θα έπρεπε εγώ από πριν να έχω βάλει κάποια expectations. Τι περιμένω εγώ από αυτόν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν περιμένω να μου βγάζει περίπου τόση δουλειά,
να τα λέμε και να έχει χαβαλέ, να μην ξέρω εγώ μου έρχεται μίζερο στο γραφείο, δεν ξέρω. Πράγματα ρε παιδί μου τα οποία να ήταν σημαντικά για μένα. Ναι. Και θα πήγαινα να δω πόσο κοντά ή μακριά είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου από αυτό που περιμένω. Mm-hmm. Άμα ήταν κοντά, θα του έλεγα: ξέρεις τι, εγώ αυτά περίμενα. Τα βλέπω, τα πάμε πολύ καλά. Μπράβο, πες μου εσύ τι μπορώ να κάνω καλύτερο, γιατί πάντα μπορεί να γίνει καλύτερο αυτό. Μπορεί εγώ ρε παιδί μου να μην ήμουν σωστός ή να μην του έδινα το χρόνο που αυτός περίμενε ή ήθελε. Οπότε είναι για τις δύο μεριές το review πάντα, θεωρώ. Δεν είναι μονόπλευρο. Ναι, ναι, ναι. Αν τώρα αυτά που εγώ είχα στο μυαλό μου να, ότι θα ήθελα και θα περίμενα δεν ήταν αυτά που έπαιρνα, θα προσπαθούσα να το εξηγήσω ακόμα καλύτερα και να προσπαθώ να βρω ένα κώδικα επικοινωνίας για να του πω ότι ξέρεις τι, θα ήθελα λίγο παραπάνω από αυτό. Νομίζω ότι δεν γίνεται, νομίζω ότι δεν φτάνει ο χρόνος για παράδειγμα. Δεν είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Τρως χρόνο σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε και γι' αυτό δεν προλαβαίνεις αυτά. Δεν είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα και σου τρώει χρόνο το να τα ξεκαθαρίσεις. Δηλαδή θα προσπαθούσα να δω. Θεωρώντας ότι είμαστε μια κατάσταση Α και εμείς πρέπει μια κατάσταση Β, και αυτό υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τους, αυτή η διαφορά πώς εκείνος πιστεύει ότι μπορεί να καλυφθεί. Ναι. Οπότε θα στεκόμουν εκεί. Και το πολύ σημαντικό θα ήταν ότι άμα κάνουμε ένα review σήμερα και κάνουμε ένα review μετά από χι χρονικό διάστημα και αυτή η απόσταση είναι ίδια, εκεί αυτό είναι πρόβλημα. Πιστεύω ότι το. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ. Δηλαδή το review δεν το κάναμε σήμερα επειδή είναι υποχρέωση, το ξεχάσαμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι και στο. Να το σκέφτεσαι. Γι' αυτό πιστεύω στο σημαντικό βαθμό ότι οι managers πρέπει να έχουν και χρόνο διαθέσιμο. Δεν γίνεται. Άμα είσαι όλη την ώρα από meeting σε meeting. Ναι, δεν είναι. Δεν είσαι όλο να κάνεις, να επεξεργαστείς την πληροφορία. Αυτό που έχει πολύ σημασία και δεν το σκεφτούμε παλιά ότι πιστεύω ότι τα reviews πρέπει να παίζουν μπάλα σε δύο ταχύτητες. Το ένα είναι να τα πούμε λίγο ξέρεις ανθρώπινα. Το άλλο πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κάτι γραπτό και ασύγχρονο. Okay. Γιατί παίρνεις εσύ τον υπάλληλο τώρα και του λες: ξέρεις τι, πες μου, ρε, τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Και τον κοιτάς στα μάτια εκείνη τη στιγμή. Τώρα. Τώρα πες μου. Πιθανόν να έχει πράγματα να πει, αλλά εκείνη την ώρα να είναι τόσο πολύ πληροφορία γιατί εσύ μπορεί να του κάνει μια παρατήρηση και αυτό να σκέφτεται: OK, πώς θα το φτιάξω αυτό για να μην χάσω τη δουλειά μου, ή πώς θα το φτιάξω αυτό για να είμαστε χαρούμενοι, γιατί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κινδυνεύει. Πιστεύω ότι πρέπει να παίξει μπάλα και στις δύο ταχύτητες. Γιατί το πρώτο είναι ότι είμαστε δύο άνθρωποι και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ναι. Δηλαδή το σύγχρονο και ιδανικά το face to face, να έχουμε μία ώρα να καθίσουμε, να τα πούμε, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να δώσει και μια ευκαιρία στον άλλον να κάνει, να επανέλθει, να σκεφτεί κάποια πράγματα, να υπάρξει ένα δεύτερο, ξέρεις, σε 24 ώρες, 48, ξέρεις, μέσα στην εβδομάδα, κάτι σύντομο τέλος πάντων, όπου θα μπορέσει κιόλας να επανέλθει γραπτά πάνω σε κάτι. Επάνω σε αυτά τα οποία θα ζητήσεις και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κιόλας ένα γραπτό transcript ή οτιδήποτε αυτών των οποίων υπόθηκαν για να μπορεί να το έχει και σαν πηξίδα στο πού να πάει τον επόμενο καιρό. Ωραίο αυτό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό γιατί. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, ξεκινάς και πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινάς με τα σημαντικά. Κάποιος τον άλλο, ξέρεις τι, πάρει, δεν πάμε καλά. Mm-hmm. Ο άλλος είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα ότι του πεις από εκεί και πέρα. Έχει μπλοκάρει. Ναι. Έχω να πληρώσω δάνεια, λογαριασμούς, αμάξια, ιστορίες, μπλοκάρει. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το πεις αυτό. Πρέπει να το πεις και εσύ θέλεις αυτός να επανέλθει. Αλλά πρέπει να του δώσεις όλα τα εφόδια να επανέλθει. Πιστεύω μέσα σε αυτά τα οποία θα του δώσεις. Είναι και η πληροφορία που χρειάζεται σε μια μορφή που θα τη δει στο δικό του χρόνο ήρεμα ναι. Για να επανέλθει. Γιατί και εσύ δεν θες να επανέλθει. Δεν θες να τον σουτάρεις και μετά να ξαναψάχνεις. Είναι πολύ ακριβό αυτό. Είναι ακριβό, είναι επώδυνο για εσένα, για εκείνον. Είναι δύσκολο. Γιατί θα επανέλθει, θέλει χρόνο όλο αυτό. Γιατί εγώ έχω γίνει πολύ στεφνός. Λέω ρε παιδί μου, ξέρεις, το έχω πει τόσες φορές να πάρουμε κάποιον να κάνουμε τέτοια. Είμαι στριφνών, απασχολούν όλα αυτά. Λέω πώς θα. Αν πάνε όλα σκατά, πώς θα το διαχειριστούμε αυτό. Ή πώς θα φροντίσουμε να μην πάνε όλα σκατά. Είναι ζώρικη φάση γενικά. Δεν είναι απλή ούτε απόφαση να πάρει ούτε να σταματήσει την εργασία με κάποιο άτομο. Ναι. Απ' την άλλη, το να πάει κάτι καλά είναι τόσο αναζωογονητικό. Δηλαδή, από εδώ τώρα που είμαστε δύο, να γίνουμε τρεις και μετά πέντε που. Wow, αυτό το πράγμα δουλεύει. Ναι. Είναι φανταστικό. Και εσύ μπορείς να κάνεις πράγματα, μπορείς να δοκιμάσεις πράγματα, έχεις παραπάνω ελευθερίες, έχεις πράγματα τα οποία θεωρώ ότι βασίζεσαι περισσότερο σε χρόνο, πιο δημιουργικό ή πιο. Ναι. Ήδη η σκατοδουλειά μοιράζεται μετά σιγά σιγά. Οπότε ναι. Η ωραία δουλειά αρχίζει και αυξάνεται. Ναι. Θέλω πάρα πολύ
ρε παιδί μου, όταν σκέφτομαι το να έρθει ένα καινούριο άτομο, ειδικά ύστερα από, από τόσα χρόνια, και επειδή ξέρεις, μιλάμε με. Εμείς ξεκινήσαμε φοιτητές. Όταν ξεκινήσαμε, πολύ από τους. Και τώρα φοιτητές είμαστε. Ναι, τυπικά τυπικά είμαστε φοιτητές. Αλλά ενώ εντάξει, τότε από το κύκλο μου ήταν πολύ λιγότερα τα άτομα τα οποία δουλεύαν σχέση με τώρα που δουλεύουν okay. όλοι στην πραγματικότητα. Και ακούω κόσμο ο οποίος δουλεύει και ακούω παράπονα τα οποία κάνουν για τους managers τους. Και ένα κλασικό το οποίο ακούω είναι: ξέρεις τι, αυτός είναι πάρα πολύ ακριβοθόρητος. Δηλαδή δεν μπορώ να τον βρω με τίποτα. Και έχω πρόβλημα. Mm. Και δεν θέλω δεν να είμαστε έτσι. Ναι. Η διαθεσιμότητα είναι, να είσαι διαθέσιμος δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω σαν στοιχείο για να μπορέσεις να βοηθήσεις τα άτομα να πάνε μπροστά. Γιατί είναι δύσκολο μωρέ και εγώ το βλέπω, γίνεται πολλές φορές αυτό το λάθος. Σου λέει ο άλλος, θα πάρουμε ένα άτομο και ή ξέρω εγώ, έστω ότι είμαστε εμείς ρε παιδί μου, είμαι εγώ ο business manager ναι. και εσύ είσαι ο τεχνικός μου. Ναι. Έχουμε φοβερή σχέση, αλλά τα projects που αρχίζω και φέρνω εγώ δεν φτάνει ένα άτομο να τα κάνει, δηλαδή μου χρειάζεται άλλο ένα άτομο. Και βλέπεις πολλούς προγραμματιστές οι οποίοι έχουν μάθει να δουλεύουν πολύ πιο μόνοι τους και να κάνουν τέτοια πράγματα και σου λέει πού και πώς θέλεις εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα και να ασχολούμαι και με τον Βλάκα τον Αντώνη που θα έρθει. Και... Ναι, ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι βλέπουν το άτομο σαν χάσιμο χρόνο από τον εαυτό τους και όχι σαν διοχέρια. Έχεις πει μερικά τσιτάτα τα οποία πρέπει να τα κάνεις Twitch, Αντώνη, να ξέρεις. Και δεν τα έχεις κάνει ακόμα. Αυτό είναι ένα από αυτά. Ναι. Τον βλέπουν τον άξιο να αφιερώνεις χρόνο στον άλλον σαν χάσιμο χρόνο. Και δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή πρέπει να τον αγκαλιάσεις τον άλλον. Πρέπει να τον βοηθήσεις. Πρέπει να τον δώσεις όρεξη. Δηλαδή. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση για παράδειγμα όταν είχε έρθει Μυρτό. Το είχα πει ότι για μένα ήταν από τα top επεισόδια γιατί έχω συνηθίσει agile people. People. Ναι, agile people να κοιτάζουν να εφαρμόζουν κατά γράμμα το τεχνοκρατικό κομμάτι αυτού του μοντέλου και αυτής της μεθοδολογίας που λέγεται Agile. Αυτό που μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση από τη Μυρτό είναι ότι ενώ κοιτάει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη βιβλιογραφία και στη μεθοδολογία, η πρώτη προτεραιότητα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Mm-hmm, ναι. Αυτό με έκανε mind blown, γιατί ενώ για μένα είναι δεδομένο. Εντάξει, βέβαια, είναι δεδομένο, βέβαια, θεωρούσα ότι για μένα είναι δεδομένο επειδή δεν ασχολούμαι με όλο αυτό το συνάφι που λέγεται Agile. Με την τυπική έννοια. Το θεώρησα φοβερό, δηλαδή είναι αστάθμητος παράγοντας. Και. Είναι σαν ένα. Είναι και αυτό όπως τα πάντα, σαν ένα θερμοδυναμικό σύστημα. Αν δεν αφιερώσει ενέργεια, το φάει εντροπία. Είναι σαν ένα. Σαν κάσλι που έχει φτιάξει στην παραλία που φυσάει ο αέρας, και αν δεν είσαι εκεί από πάνω να βάζεις πάνω να το κρατάς, θα γίνει λόφος στο τέλος. Έχεις παρατηρήσει ότι μας κάνουν παρατηρήσει ότι τα παραδείγματά σου είναι από διαφορετικές επιστήμες, οπότε μπορεί να σταματήσει. Αν έγινε, έγινε. Γιατί έγινε, για το PID. Εντάξει, μόνο τώρα διαφορετική επιστήμη. Εντάξει. Έχει πολύ σημασία και πρέπει να μπορέσουν και τα άτομα να αγκαλιάσουν το καινούριο άτομο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή τώρα έχουν έρθει. Μπράβο. Νομίζω 4 άτομα θα πάρουμε συνολικά ή τέλος πάντων έχουμε κλείσει να πάρουμε και έχουν έρθει οι 2, κάπως έτσι είναι το. Ναι. Το ποσοστό. Είναι ωραίο να έρθει ένας καινούριος άνθρωπος. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να τον βοηθήσεις. Προφανώς ξέρεις και αυτός θα έχει όρεξη, αυτός θέλει να κάνει πράγματα. Δεν μπορεί από την πρώτη μέρα να τα κάνει. Και είναι. Να σου πω. Είναι δύσκολο, αλλά. Μέρος του interview να βρεθεί με όλη την ομάδα. Εξαρτάται. Για πες. Γενικά θεωρώ ότι είναι καλό. Και έχω δει ένα ωραίο βήμα που κάνουν κάποιες εταιρείες ή που φιλικές που είχαμε μιλήσει στο παρελθόν κλπ. Που είναι άμα τα βρούμε όλα, πριν του κάνουμε την προσφορά, πάμε για μια μπύρα, για ένα χυμό, για πάμε με ένα καφέ, ξέρεις, μια χαλαρή βόλτα να τα πούμε σαν να βγαίναμε έξω σαν φίλοι. Ναι. Ώστε, γιατί το κάνει αυτό, για να δουν ρε παιδί μου ότι. Τη δυναμική. Τη δυναμική της ομάδας και πώς θα ταιριάξει στην ομάδα και αυτά. Θεωρώ ότι είναι καλό, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Mm-hmm. Αλλά για να μην. Άμα αποφασίσει να μην το κάνει αυτό, καλό είναι να τον δουν άτομα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για την ομάδα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα η ομάδα είναι σαν και εμένα, ξέρω εγώ, πολλοί φωνακλάδες ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, και πάω και βρω τον πιο ήσυχο της ομάδας και του βάλω να κάνει interview, εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι, λάθος η επιλογή μου, ας πούμε, στο άτομο που θα βάλω εκεί πέρα. Okay. Οπότε.
αν όχι όλη η ομάδα, γιατί εντάξει είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό κάθε φορά, θα μπορούσες να πάρεις δύο άτομα τα οποία είναι λίγο διαφορετικά μεταξύ τους και να τους βάλεις να κάνουν έτσι συνέντευξη. Okay. Κάπως έτσι. Okay. Καλό. Επόμενο που με απασχολεί. Όχι, σε αυτά τα πλαίσια. Μαζικές προσλήψεις. Είναι... Και εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα, δηλαδή. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι one by one, δηλαδή. Είναι σαν να κάνεις... Πώς κάνεις το φουαγκρά, που κάνω force feed την πάπια. Είναι βάναυσο. Είναι βάναυσο. Ένα μια ομάδα και... για να σπρώχνεις άτομα μέσα. Κοίταξε, γενικά καλό είναι να το κάνεις σε κύκλους, γιατί θεωρώ ότι... Πάπια χ είναι το φουαγκρά, sorry τώρα. Τέλος πάντων, αυτό το κουλερικό που είναι. Φουαγκρά. Δεν ξέρω γαλλικά. Νομίζω πάπια. Anyway, sorry, συνέχισε. Με πέθανες τώρα. Δεν θυμάμαι. Anyway, νομίζω είναι καλό να το κάνεις σε κύκλους και να μην το κάνεις τελείως χύμα στο κύμα, γιατί επειδή αναγκαστικά στη διαδικασία εμπλέκονται και άτομα τα οποία δεν είναι η καθημερινότητά τους, εμπλέκονται μηχανικοί, managers, που δεν είναι η κυρίαρχη δουλειά τους στο να βρουν το καινούριο άτομο, αλλά προφανώς πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία. Άρα το να τους έχεις on off, εβδομάδα-εβδομάδα ή κάτι τέτοιο, δυσκολεύει. Καλό είναι να το κάνεις ένα κύκλο γιατί μπαίνουν όλοι στη σκέψη, κάνουν βελτιώσεις. Δηλαδή, ξέρεις, το έχεις ρε παιδί μου στο κεφάλι σου πιο εύκολα και είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί για μια περίοδο. Αλλά το πολύ μαζικές τύπου πάμε να γίνουμε, ξέρω εγώ, να αυξηθούμε 5% ή κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος. Κοίτα, είναι πιστεύω μαθηματικά λάθος. Θα σου πω ότι ας πάρουμε την ομάδα, να κάνουμε μια αναλογία, σαν ένα αρχαίο κώδικα. Okay. Λοιπόν, έχεις ετοιμάσει 3 patches, 3 commits να κάνεις τον κώδικα. Ναι. Πρέπει το ένα να γίνεται μετά το άλλο, γιατί πιθανόν αυτά τα 3 μεταξύ τους έχουν conflict. Okay, καταλαβαίνω τι λες. Δηλαδή, με το που έρθει ο Πάρης στην ομάδα, είναι άλλη ομάδα πλέον. Σωστό αυτό. Και αν είναι να έρθει μετά ο Αντώνης στην ομάδα, δεν πρέπει αυτά τα δύο να τα δούμε μαζί. Γιατί αυτά τα δύο μπορεί να μην είναι συμβατά. Και να χαλάς δυναμική για τους δύο. Ναι, σωστό αυτό. Μα είναι μαθηματικό, δεν έχεις καμία εγγύηση. Okay. Το ότι εσύ πιστεύεις ότι έχεις εγγύηση δεν σημαίνει ότι δεν είναι τεράστιο το ρίσκο για δύο άτομα τα οποία δεν τα έχεις δει ποτέ τη δυναμική έχουν μεταξύ τους να τα φέρεις ταυτόχρονα. Το έχουμε δει αυτό παρεπιπτόντως. Εγώ, να σου πω κάτι, ένας από τους πελάτες μας το έκανε αυτό. Εγώ λέω shit will hit the fan και σβήσαν όλα. Okay. Θα σου πω με το που κλείσει κάμερα. Ωραία. Κοίτα, εμείς το κάναμε αυτό και ενώ το κάναμε τώρα, στον κύκλο αυτό που κάναμε, το ακούω και θα προσπαθήσω να το σκεφτώ και να δω πώς... Εγώ το είδα αυτό γιατί ήταν αυτή η εταιρεία, άλλαξε ένα άτομο της διοίκησης. Okay. Μετά λέει, παιδιά, okay, να κάνουμε hiring. Σκάνε μύτη μαζί τους, είναι διαφορά 2 μέρες. Άρχισαν μετά να παρατούν την υπάλληλη. Τόσο πολύ, ε. Ναι. Okay. Χάσανε τον ρυθμό του στα projects. Όχι, ναι. Καταλαβαίνω. Και το περίεργο που παρατήρησα εγώ τι ήταν. Ότι δημιουργήθηκαν προβλήματα ξαφνικά, τεχνικά που δεν υπήρχαν και τα καινούργια άτομα που ήρθανε ασχολούνταν με αυτά. Okay, ναι. Αυτό ήταν τρελό. Ήταν σαν να δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό κομμάτι τεχνικών προβλημάτων για να απασχολεί τα καινούργια άτομα τα οποία ήρθαν. Αυτό εντάξει, δεν ξέρω αν γίνεται συχνά. Εγώ θα τώρα λέω τι λες τώρα. Okay, πολύ περίεργο. Ναι, είναι γενικά δύσκολο. Είναι δύσκολο. Το ακούω όμως. Δηλαδή δεν το είχα σκεφτεί ποτέ από αυτή την οπτική γωνία, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα το έκανα ποτέ πολύ μαζικά. Τώρα, ακόμα ίσως και τα λίγα άτομα όμως να έχει σημασία. Καλά, κοίταξε κάτι πολύ μαζικά που έχουμε δει. Φέρνουμε δεκάδες άτομα τώρα στην εταιρεία μας να γίνει πανζουρλισμός. Έχει πλάκα γιατί έχω καμιά φορά συζητήσει παιδί μου με άλλους και λέει φέρνουμε καμιά 10 άτομα τώρα, λέει να βγάλουμε τα features. Ναι. Θα βγουν παιδιά τα features και σωστά θα βγουν, να είστε σίγουροι. Εντάξει τώρα λέει, να ας πούμε η Hipsy εταιρεία έχει τους διπλάσιους προγραμματιστές. Άρα να πλασιαστούμε κι εμείς για να βγάλουμε τα διπλά features. Καλά, παίζει αυτό. Ναι. Που εκεί πέρα είναι, ρε παιδί μου, η πιο ωραία τάκα που έχω ακούσει πάνω σε αυτό, που δεν είναι για το hiring συγκεκριμένα, αλλά είναι για τα πολλά άτομα. Είναι από τον Κοπλίν, από το training που είχα κάνει τότε για το Scrum Master Elite, ο οποίος είχε πει. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό, οπότε θα προφύγω να πω νούμερα. Αλλά η φάση είναι ότι το ποσοστό μείωσης ταχύτητας λόγω πιο περίπλοκης επικοινωνίας,
γιατί αυξάνονται αναγκαστικά οι κόμβοι για να επικοινωνήσει κάποιον με κάποιον άλλον, γιατί αρχίζει και χτίζει δομές και το καθεξής. Είναι τόσο πολύ που πρακτικά μετά από ένα σημείο μεγαλώνει και όσο μεγαλώνει ταχύτητα μικραίνει. Είναι αυτό που μας έλεγε ο Παγώνης. Είναι ο νόμος του Conway, κάπως έτσι, Conway's Law νομίζω. Αυτό okay. είναι. Νομίζω αυτό είναι. Θα ξαναμπεί στο description. Θα ξαναμπεί. Θα μας βρείτε το Conway's Law κάτω. Ναι, είναι θέμα αυτό. Και τέλος πάντων, ναι, το παρατηρώ τώρα και με κάποιες εταιρείες και λέω κάτσε, θα πετάξω λίγο το. Κοίτα, είναι πολύ σημαντικό το hiring. Είναι σημαντικό να το αγκαλιάσεις και είναι σημαντικό εννοείται. Να ξέρεις γιατί γίνεται και να το κάνεις, ρε παιδί μου, τέτοιο. Γιατί έχω ακούσει hiring, πήραμε funding, θα πάρουμε άτομα. Α, ναι, εννοείται. Βρήκαμε ένα μεγάλο πελάτη, θα πάρουμε άτομα. Γιατί να μην πάρουμε άτομα. Θέλουμε να κάνουμε καλό engineering, να πάρουμε άτομα. Ναι. Προσπαθώ να μην. Ξέρεις τι, ωραία. Θα πετάξουμε μια φτηλιά. Δεν θα τη συζητήσουμε τώρα γιατί έχουμε νομίζω ψηλοφτάσει σε ένα καλό σημείο. Αλλά θέλω κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο ή κάποια άλλη στιγμή. Να ζητήσουμε το ότι προσλαμβάνεις ταλέντο του στυλ. Είχα ακούσει μια φιλική μας εταιρεία, λέει. Είδα αυτόν τον contributor στο Kubernetes και ήταν τόσο καλός που αυτόν ήθελα να τον προσλάβουμε. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που δίνει εκεί, εμείς μπορούμε να το μετασχηματίσουμε σε κάτι. Τα αφήνω τη φτηλιά, σκέψου τι να την πούμε επόμενη φορά. Okay. Δεν το ξανακάνει αυτό να αφήσω cliffhanger. Πω. Ναι. Σκληρό. Ναι, ωραία, το... δεν θα απαντήσω καν. Okay, ναι, αυτό. Πέταξα τη φτηλιά για επόμενη φορά. Cliffhanger. Ωραία, οπότε μέχρι την επόμενη φορά μας βρίσκουν στο Spotify, βασικά στο YouTube. Ναι. Για να μας βλέπουν, γιατί είμαστε και πολύ ωραία παιδιά. Καλά. Μας βρίσκουν στο Spotify, ναι. Apple Podcasts, Google Podcasts και σε οτιδήποτε άλλο podcast, service, ξέρουμε ότι υπάρχει. Χαμός. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Τα λέμε την επόμενη φορά.